Ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ και υποσχέσεις στα ανήλικα αγόρια. Απειλές ζωής στη γυναίκα που έβλεπε, κατάλαβε και θέλησε να αντιδράσει. Αν μιλήσεις, θα πεθάνεις, φέρεται να την προειδοποιήσει ο σκηνοθέτης, όπως τουλάχιστον κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή στον εισαγγελέα η γυναίκα. Η γυναίκα μυστήριο που έκαψε με τη μαρτυρία της τον Δημήτρη Λιγνάδη είναι η γυναίκα που γνώριζε όσο λίγη το σκοτεινό του πρόσωπο. Τον γνώρισε όταν η ίδια ήταν 19 ετών, φοιτήτρια σε Πανεπιστήμιο Μεγάλης Επαρχιακής Πόλης. Γοητεύτηκε από εκείνον, τον ερωτεύτηκε και ήρθαν πολύ κοντά. Για 19 χρόνια μπαινόβγαινε στο σπίτι του και έβλεπε ανήλικα αγόρια και κορίτσια να πηγαίνουν έρχονται. Όταν κατάλαβε τι συνέβαινε, αντέδρασε. Στην κατάθεση που αποκαλύπτει ο Α, φέρεται να υποστήριξε. Το 2016 του είπα: θα πάω στην αστυνομία και θα σε δώσω. Μου απάντησε: αν τολμήσεις να μιλήσεις, θα πάρω το όπλο και θα σου τεινάξω τα μυαλά στον αέρα. Η γυναίκα κατέθεσε ότι τρομοκρατήθηκε για τη ζωή της και κράτησε το στόμα της κλειστό. Ένα χρόνο αργότερα σταμάτησε να συναντά τον σκηνοθέτη. Όμως μέχρι τότε είχε δει πολλά. Όταν τον επισκεπτόμουν στο σπίτι του, κάποιες φορές έβλεπα νεαρά αγόρια αλλά και κορίτσια να φεύγουν. Και όταν εγώ έφευγα, κάποια άλλα έρχονταν.